Καλησπέριζω στο σημείο αυτό το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Φθιώτιδας, τον κύριο Στέλιο Κανέλο, να σχολιάσουμε όλη την ατμόσφαιρα η οποία δημιουργείται και θα δημιουργηθεί. Καλησπέρα κύριε Κανέλο. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Να είστε καλά. Και βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο εσείς στη Νέα Δημοκρατία ασπάζεστε τα τέλη του μνημονίου συνολικότερα. Μιλάτε και για χρέα στο μνημόνιο που ήρθε, τα έχουν πει και οι Ευρωπαίοι εταίροι και η αντιπολίτευση και ιδιαίτερα η Νέα Δημοκρατία είναι σε πολύ υψηλούς τόνους. Κοιτάξτε, σε άρθρο του χθες στην Καθημερινή, ο Κλάους Ρέγκλινγκ του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, ενώ είναι κολακευτικός για λόγους δημοσίων πολιτικών σχέσεων απέναντι στους υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Τζακαλώτο και τον κύριο Χουλιαράκη, που κλείνουν το τρίτο αχρίαστο μνημόνιο, αναφέρει ότι κόστησε το 2015 και χειρισμοί της κυβέρνησης Τσίπρα έως 200 δις ευρώ για τη χώρα μας. Αυτό καταρχήν τα λέει όλα. Ένας παράγοντας, όπως ο Κλάους Ρέγκλινγκ, ο οποίος δεν καταφέρεται εναντίον της σημερινής σύνθεσης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρει για κόστος έως 200 δις ευρώ μόνο των χειρισμών του 2015. Ότι υπάρχει αχρίαστο μέγα μνημόνιο τρίτο είναι σαφές. 2015-2018 έγινε μια τρύπα στο νερό και ζημιά σε ελληνική οικονομία. Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Βαρουφάκης, σε συνέντευξη στο Sky, επιβεβαίωσε και επικύρωσε τα όσα δεν έγιναν, έτσι, τουλάχιστον όσα προεκλογικά είχε πει η κυβέρνηση. Αλλά αν δούμε ότι ο γέγονε γέγονε που λέγανε οι κυβερνήσει. Θα σα πω και γι' αυτό, ναι. Κύριε Κανέλο, τώρα τι κάνουμε. Θα σα πω και γι' αυτό. Κλείνει σήμερα το βράδυ. Τυπικά, μια περίοδος που άνοιξε το 2010 με το διάγγελμα του Γιώργου Παπανδρέου στο Καστελόριζο. Τρία προγράμματα στήριξης με χρηματοδότηση τουλάχιστον από την Ευρώπη με 1,5%, με τεράστια κεφάλαια που δώσανε θεσμοί, φορείς, κράτη στην χώρα μας για να αποφύγει την άτακτη χρεοκοπία. 8 χρόνια όμως πόνου, 8 χρόνια άτολμων κινήσεων ή απουσίας κινήσεων από το πολιτικό μας σύστημα, με αποκορύφωμα το 2015-2018 που ήταν η επιστροφή στο λαϊκισμό και στο τυχοδιοκτισμό, 8 χρόνια που χάθηκε το 26% του ΑΕΠ, φτωχοποιήθηκαν μεγάλα κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας. Και θέλω να πω ένα πράγμα. Κλείνοντας τυπικά αυτή την περίοδο, γιατί από τις 21 Αυγούστου και μετά θα έχουμε σκληρότερη εποπτεία, σκληρότερα μέτρα περικοπές και λιτότητα διαρκή, πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% στο 22 ανέφικτα κατά πολλούς και 2,2% έπειτα στο 2060, ξεκινάει μια περίοδος που βγαίνουμε στις αγορές με τσακισμένα φτερά. Λέτε σε για τρικυμία. Ένα τέταρτο μνημόνιο, τύπησε ένα τέταρτο μνημόνιο τα μέτρα που ότι υπάρχει διαρκές μνημόνιο σαν κόστος της καταστροφική τριετία 2015-2018, υπάρχει ως το 2060. Μάλιστα. Υπάρχουν δεσμεύσεις ως το 2060. Τι πρέπει να πούμε όμως. Επειδή κλείνει αυτή η οχταετία, και θέλω να κάνω συνολική αποτίμηση, γιατί ο κύριος Τσίπρας είναι περαστικός, αλλά η πατρίδα είναι μόνιμη, αυτό που θα πω είναι ότι έπρεπε το πολιτικό σύστημα να είναι τολμηρό, ειλικρινές και να έχει αποφύγει και ο ελληνικός λαός και το πολιτικό σύστημα πολλές παγίδες, τις οποίες απέφυγαν η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Κύπρος. Θα έρθω σε αυτό. Μην ξεχνάμε όμως ότι ένα πάγιο, έτσι, μότο, αν θέλετε, της κυβέρνησης είναι ότι τι κάνανε τα προηγούμενα κόμματα της μεταπολίτευσης, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, ή Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Εναλλάσσονταν, διαφθορά, διαπλοκή, τις παθογένειες που αναφέρατε, κύριε Κανέλο. Μα γιατί εσείς, όχι εσείς, τα δύο κόμματα λοιπόν εξουσίας οδήγησαν τη χώρα στην κατάσταση αυτή. Και λέει εμείς σε τρία χρόνια περιμένετε, και αν θέλετε και λογικό είναι, να διορθώσουμε την κατάσταση που δημιουργήθηκε. Θα σας πω. Αυτό είναι σοφιστία. Πρώτον, διότι τα λάθη που γίναν κατά τη μεταπολίτευση, ναι, με αποκορύφωμα το 2010 και την ελεγχόμενη χρεοκοπία, δώσαν την ευκαιρία σε όσους κρύβονταν πίσω από κάθε πιστοδρόμηση. Το έχω ξαναπεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν ένα κόμμα απλά του 3-3,5%, 4% ή εκτός Βουλής. Ήταν μια παγιωμένη κουλτούρα που πριτάνευε σε συντεχνίες, σε πανεπιστήμια, σε αντιδραστικές νοοτροπίες που διακατήχαν μεγάλα κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας. Θέλω να τονίσω το εξής, ότι αυτή η κουλτούρα ήταν εκείνη που εμπόδιζε κάθε σοβαρή μεταρρύθμιση και έπρεπε να μην υπολογιστεί το πολιτικό κόστος νωρίς, κατά τη δεκαετία του 80 και του 90. Χώρια που ο ΣΥΡΙΖΑ απορρόφησε νοοτροπίες καταστροφικές της δεκαετίας του 80 και επένδυσε στο λαϊκισμό και στην απογοήτευση των πολιτών. Τι κάναμε εμείς στο παρελθόν και τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, υπάρχει μια μεγάλη απάντηση σε όλο αυτό. Αφού ο γέγονε γέγονε, η Ελλάδα χρειάζεται ατζέντα για το μέλλον. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει αυτοκριτική και ριζοσπαστική ανανέωση και τομές
Και ενώ άντεξε σε υψηλότατα ποσοστά και κατάφερε το 12-15 να πετύχει η κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά κατά κοινή ομολογία Ευρωπαίων και διεθνών παραγόντων, είναι εκείνη που μιλάει για το μέλλον. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν πήρε την εξουσία προερχόμενος από το παρελθόν, με τροφή από το παρελθόν. Η Νέα Δημοκρατία κοιτάει στο μέλλον. Υπάρχει μια χαοτική διαφορά μεταξύ των δύο νοοτροπιών. Mm-hmm. Χώρια που, για να το κλείσω, με τη λογική του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει, παραδείγματος χάρη, κόμματα τα οποία είναι στο 1,5% να πούνε ότι κυβέρνησε και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ παλιότερα, ήρθε η ώρα μας. Δηλαδή, ο κάθε, αν θέλετε, γραφικός ή περιθωριακός ελληνικής πολιτικής κοινής μπορεί να ισχυρίζεται ότι έχω τη δικιά μου ευκαιρία. Αυτό όμως βοηθάει και τα άκρα. Και εκεί πέρα δεν υπάρχει υπευθυνότητα από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Τσίπρα. Γιατί θυμίζω ότι πολλά ακραία σχήματα και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα πρώτου 2010 ήταν εκτός κοινοβουλίου με χαμηλότερα ποσοστά. Λοιπόν, επειδή αύριο είπαμε είναι μια ημέρα ορόσημο, οι πολίτες τι πρέπει να ξέρουν, κύριε Κανέλο, πρακτικά για την καθημερινότητά τους, για να τα δούμε και ρεαλιστικά τα ζητήματα. Έτσι. Η κυβέρνηση, αν θέλετε και επικοινωνιακά ή όπως εσείς θέλετε να το ερμηνεύσετε, θα κάνει τις ανακοινώσεις και τις εξαγγελίες. Πιθανώς από την Ιθάκη. Έτσι, ναι, έτσι λέγεται, για την Ιθάκη που όλοι ψάχνουμε και βρίσκουμε τελικά, κύριε Κανέλο. Ναι, μόνο που το πείμα του Καβάφη κλείνει με την αποστροφή ότι τότε θα καταλάβεις οι Ιθάκες τι σημαίνουν γενικά. Και υπάρχουν πολλά διδάγματα από την Ιθάκη και τον προορισμό της κάθε προσπάθειας. Τα 8 χρόνια είναι το ταξίδι προς την Ιθάκη, έτσι τώρα ναι. Πάμε στην Ιθάκη. Σωστά, ναι, το οποίο ταξίδι συνεχίζεται, κατά ναι. τη γνώμη μου. Συνεχίζεται και τι πρέπει να ξέρουν οι πολίτες και τι πρέπει να ξέρουμε όλοι μας για να ξεφύγουμε από τη σημερινή μιζέρια. Αν δεν ρίξουμε φορολογικούς συντελεστές, ασφαλιστικές εισφορές, αν δεν δώσουμε επενδυτικά κίνητρα, αν δεν δώσουμε δεύτερη ευκαιρία στις επιχειρήσεις και στους επαγγελματίες, αν δεν τονώσουμε την πραγματική και εξειδικευμένη απασχόληση, αν δεν γυρίσουν τα παιδιά μας από το εξωτερικό και δεν καταγράψουμε ρυθμούς ανάπτυξης άνω του 4%, η Ελλάδα θα σέρνεται. Αυτό έχει να πει η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω όμως αν πείθει τώρα. Θα ανοίξω μία παρένθεση. Δεν μπορούμε να εξαντλήσουμε σε ένα δελτίο το τι θα γίνει, θα τα δούμε και πρακτικά. Η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει κάποιες εξαγγελίες. Κάποιοι λένε είναι στοχευμένες, κάποιοι μιλούν ότι μιλάτε γενικόλογα. Δεν έχετε ξεκαθαρίσει κι εσείς. Βέβαια, στη ΔΕΘ τώρα θα δούμε πώς θα κινηθεί και το πολιτικό σκηνικό, κύριε Κανέλο, αλλά περιμένουν κάποια πιο χειροπιαστά. Αναφερθήκατε στον ΕΝΦΙΑ, όχι εσείς, μιλώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάποιες φοροελαφρύνσεις, αλλά σε πολλά ζητήματα δεν ακούσαμε. Ίσως και εμείς δημοσιογραφικά αυτά που θα έπρεπε σε να ακούσουμε. Σε τη λύγεται συγκεκριμένη δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας σταδιακά. Δηλαδή την ιερή αγελάδα του δημοσίου θα την πειράξει κανένας. Και δεν λέω να διώξει κόσμο, να αναδιαρθρώσει το δημόσιο. Έχει μιλήσει η Νέα Δημοκρατία για την αξιολόγηση στο δημόσιο, για τα κίνητρα, για την απόδοση. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ είπε θα διώξετε και κόσμο, έτσι. Καλά, το κοιτάξτε. Κοιτάξτε. Το έχει πει. Ο ΣΥΡΙΖΑ ασχοληθεί με αυτούς που έχει διώξει από τις δουλειές τους στον ιδιωτικό τομέα, με αυτούς που έχει απαξιώσει στο δημόσιο τομέα, χωρίς να δίνει κίνητρα και να αξιολογεί σωστά την υπέρβαση πολλές φορές του δημοσίου υπαλλήλου, του φιλότιμου και αξιόμαχου δημοσίου υπαλλήλου. Ασχοληθεί. Θα να τον επιβραβεύσετε ή να αλλάξετε τις νοοτροπίες που όντως υπάρχουν. Εγώ ακριβώς. Δεν θα πω σε μεγάλο βαθμό, ίσως σε μικρότερο αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Ο ΣΥΡΙΖΑ ασχοληθεί με αυτούς που αμείβονται το 1 τρίτον με 387 ευρώ το μήνα, με τη μερική απασχόληση, με τη μαύρη εργασία, με τη χαμηλά αμοιβόμενη απασχόληση και με την εποχική απασχόληση. Και από εκεί και πέρα, τι θα πούμε εμείς για το δημόσιο? Το δημόσιο λειτουργεί με επιτελικά στελέχη και με καταρτισμένους πολίτες, οι οποίοι πρέπει να έχουν και εξοπλισμό και κίνητρα και αξιολόγηση και κυρίως να είναι κοντά στον πολίτη και να ξέρουν ότι αναγνωρίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και τον Πρωθυπουργό για την αποδοτικότητά τους. Αυτό το δημόσιο θέλουμε, το παραγωγικό δημόσιο. Mm-hmm. Λοιπόν, για απολύσεις συγκεκριμένα, να μην μιλάμε έτσι εύκολα, διότι δεν έχει υποθεί ποτέ από τη Νέα Δημοκρατία, τυφλά και αόριστα και γενικευμένα, αυτή η θέση. Το μόνο πράγμα που πρέπει να πούμε είναι ότι η κριτική της Νέας Δημοκρατίας εστιάστηκε στους μετακλητούς, στους συνεργάτες των Υπουργείων, στη στρατιά αυτή των κομματικών διορισμών. Είναι κακό που η Νέα Δημοκρατία μιλάει για αποκομματικοποιημένο δημόσιο. Είναι κακό που μιλάει για ένα σύγχρονο δημόσιο, όπως και για έναν ιδιωτικό τομέα που να εμπνέει εμπιστοσύνη. Γιατί συνήθως όταν αλλάζουν οι κυβερνήσεις, φεύγουν τα στελέχη που ξέρετε, τους μετακλητούς, και αύριο αν είναι η Νέα Δημοκρατία θα βάλει τους δικούς της.
Σας το λέω πολύ απλά, κύριε Κανέλο. Θα σας απαντήσω. Αυτό το, δεν ξέρω, το νεποτισμό, πείτε το όπως θέλετε. Θα σας απαντήσω. Τι θα κάνετε. Όσον αφορά τον νεποτισμό και την αναξιοκρατία, επειδή είναι ο βασικός λόγος και η διαφθορά που φύγαν τα παιδιά μας στο εξωτερικό, η γενιά μου τουλάχιστον. Έτσι. Το brain drain. Είναι τι πρώτος, θα κάνετε είναι για τον ιδιωτικό λόγος, τομέα που είπατε που είναι στα 387 ευρώ. Σας είπα. Μάγια θα κάνετε. Πρώτα, ή μάλλον μαγικά. Όχι, μάγια δεν θα κάνουμε. Μαγικά θα κάνετε, να το διορθώσω, κύριε Κανέλο. Μαγικά δεν κάνουμε. Ραβδάκι και θα λυθεί. Κοιτάξτε, θα αυτορυθμιστεί η αγορά. Χρειάζονται υψηλού επίπεδου επενδύσεις στη χώρα, με κεφάλαια και με μείωση και εξάλληψη της γραφειοκρατίας, για να βρει το εξειδικευμένο προσωπικό. Και αύριο 21η, ένα θα πω, να απαντήσετε συνολικά. Δηλαδή, θα μειώσετε τους φορολογικούς συντελεστές να είναι ελκυστική Ελλάδα για επενδύσεις, όχι, ή θα μόνο πηγαίνουν δίπλα, όχι, Τουρκία ή στα άλλα βαλκανικά μέρη. Οι φορολογικοί συντελεστές πρέπει να πέσουν στα επίπεδα του 20% από 29% που όσο έχει εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για να είναι εκλογικευμένοι και να συγκλίνουν με τη φοροδοτική ικανότητα και τους ώστε να φέρνουν φόρους περισσότερους, λογικούς, mm-hmm, από περισσότερα νομικά πρόσωπα και φυσικά πρόσωπα στον ιδιωτικό τομέα, mm-hmm, τα οποία θα είναι βιώσιμα, mm-hmm, πρώτον. Mm-hmm. Δεύτερον, για να δημιουργηθεί απασχόληση ανταγωνιστική, χρειάζεται η χώρα να ανοίξει στο διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον τα φτερά της. Αυτό είναι ξεκάθαρο για όσους ασχολούνται με τις επιχειρήσεις και με το εμπόριο. Mm-hmm. Και τρίτον, και συγκεκριμένο, επιθεμάτων αναξιοκρατίας και νεποτισμού και διαφθοράς, όπως έχουν πει τα παιδιά τα οποία έχουν εγκαταλείψει την Ελλάδα, είναι ο πρώτος λόγος που τα απογοήτευσε και είναι γεγονός. Εγώ προσωπικά, με κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, με το που αναλάβει και καταγραφεί η στελέχωση των Υπουργείων και των Γενικών Γραμματιών, mm-hmm, θα σας κάνω μια εξαιρετικά αυστηρή και δίκαιη αξιολόγηση. Ξέρετε όμως ποια είναι η γνώμη μου, ξεκάθαρα. Επειδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας μεταρρυθμιστής πολιτικός και επειδή είναι ένας πολιτικός ο οποίος έχει, αν θέλετε, εξαιρετική απέχθεια στον κομματικό στρατό των βολεμένων, mm-hmm, όχι στο κόμμα. Το κόμμα το σέβεται και το ξεχρονίζει. Στον κομματικό στρατό των βολεμένων μη παραγωγικών. Θα είναι μια έκπληξη η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα ήθη της ελληνικής πολιτικής και κομματικής ζωής. Θα σας το ξαναρωτήσω και επιμένω, μέχρι να πάρω μάλλον την απάντηση που θέλω εγώ περισσότερο, κύριε Κανέλο. Δεν πείθεται ως Νέα Δημοκρατία. Και το βλέπετε κι εσείς και μην πείτε ότι δεν το έχετε ακούσει. Δηλαδή, και τι θα γίνει, θα φύγει, αν φύγει ο κύριος Τσίπρας, όποτε φύγει, αν θέλετε και νομοτελειακά, και θα έρθει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα σας απαντήσω. Δεν θα, γιατί έχει δεσμευτεί η χώρα, εσείς το είπατε και το ξέρουμε. Σε στόχους. Μέχρι το 2060. Σε στόχους. Σε στόχους, ναι. Σε στόχους. Γιατί τα μέτρα, αν τώρα δώσουν ελάφρυνση, μάλλον πάνε παραπίσω την μείωση των συντάξεων, θα είναι κακό παράδειγμα, λένε, αν αύριο έρθει η Νέα Δημοκρατία, κύριε Κανέλο. Πολύ ωραία. Σωστά. Θα σας απαντήσω. Λέτε ότι δεν πείθει η Νέα Δημοκρατία. Όπως δεν πείθουν οι χώρες και χάνουν την αξιοπιστία τους, γι' αυτό και η συζήτηση για την μείωση των συντάξεων, γι' αυτό και τα μέτρα τα απόνερα της αναξιόπιστης. Μπορεί να τα βρείτε. Γι' αυτό και τα μέτρα της αναξιόπιστης διακυβέρνησης Τσίπρα 15-18, αυτή είναι η ζημιά που έκανε αυτή η κυβέρνηση, να μην εμπιστεύονται τη χώρα. Έτσι τα αποτελέσματα και μόνο και τα έργα είναι εκείνα τα οποία κερδίζουν την εμπιστοσύνη και της χώρας στις αγορές και διεθνώς και στα φόρα τα ευρωπαϊκά και της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στους πολίτες. Η αίσθησή μου ποια είναι, όχι επειδή συμμετέχω στη Νέα Δημοκρατία και συμμετέχω, mm-hmm, με κάθε περίσταση, mm-hmm, η αίσθησή μου είναι, βλέποντας αυτή τη συγκυρία, η εξής. Ότι η Νέα Δημοκρατία σήμερα, με όλα τα στελέχη της και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να έχει δώσει συγκεκριμένες κατευθύνσεις και ελέγχοντας και προωθώντας συγκεκριμένη ατζέντα για την επόμενη μέρα, είναι εκείνη η παράταξη η οποία ξέρει ότι δεν παίρνει λευκή επιταγή. Τι εννοώ, μπορεί να πάρει και 45% και 44%, λέμε τώρα. Δεν υπάρχει λόγος πανηγυρισμού. Η Νέα Δημοκρατία ξέρει ότι έχει μια ιστορική συγκυρία μπροστά της και μια πρόκληση να κερδίσει το στοίχημα της εμπιστοσύνης. Άρα, να ξέρουν οι πολίτες ότι την εμπιστοσύνη δεν τη ζητάμε στην κάλπη. Ζητάμε να την κερδίσουμε και την επόμενη μέρα και στη θητεία. Συμφωνώ και επαυξάνω λέγοντας το εξής, ότι αντίπαλος πλέον των κομμάτων δεν είναι ούτε οι κακοί δημοσιογράφοι ή τα πληρωμένα πιστόλια, ούτε η οίκοι αξιολόγησης. Είναι η ίδια η κοινωνία, κύριε Κανέλο. Ναι, γιατί δεν συμμετέχει. Γιατί αγόγγιστα μέχρι τώρα, αλλά εντάξει, βλέπετε τι γίνεται. Θα σας πω, αντίπαλος του πολιτικού κόσμου συσσαγωγικά και σύμμαχος εν δυνάμει είναι η ίδια κοινωνία. Η οποία κοινωνία είναι υποψιασμένη,
απογοητευμένη σε μεγάλο βαθμό, με κριτική διάθεση όμως και με υπερβολική υπομονή. Mm-hmm. Αυτή την οχταετία περάσαμε τη μεγαλύτερη ύφεση που έχει γνωρίσει ο κόσμος ο σύγχρονος εν καιρό ειρήνης, μεγαλύτερη από το μεγάλο κράχ του 29. Πολύ μεγαλύτερη. Όμως η ελληνική οικογένεια και οι Έλληνες όλων των γενεών άντεξαν. Άντεξαν, δείξαν υπομονή, στοικότητα κτλ. Έχουν δικαίωμα να είναι αυστηρίκριτες. Η Νέα Δημοκρατία την αποδέχεται την πρόκληση. Η Νέα Δημοκρατία εξάλλου δεν ήρθε σε κανένα σημείο να εκμεταλλευτεί συγκυρίες, ούτε περιστάσεις, ούτε να υποσχεθεί, ούτε να λαϊκίσει, ούτε να δημαγωγήσει. Ξέρει καλά η παράταξη στην οποία συμμετέχω ότι αυτό το οποίο έκανε ιστορικά πρέπει να το κάνει σε μεγαλύτερο βαθμό τώρα. Δεν φοβόμαστε. Και δεν φοβόμαστε όχι γιατί θα κερδίσουμε τις εκλογές. Δεν φοβόμαστε διότι γι' αυτό συμμετέχουμε στην πολιτική. Συμμετέχουμε στην πολιτική για να ξεπερνάμε τη συγκυρία και να κάνουμε υπερβάσεις. Ξέρετε ότι είναι πολύ πιεστικά όμως τα πράγματα, το ξαναλέω κύριε Κανέλο, γιατί τους όρους τους βάζουν κάποιοι άλλοι, δεν τους βάζουμε εμείς. Εμείς μάλλον πρέπει να ακολουθήσουμε τους όρους, τις μεταρρυθμίσεις που λένε. Θα συμφωνήσω όσον αφορά τη σκληρή εποπτεία, αλλά τους όρους... Θεωρώ γιατί η χώρα έχει συνέχεια, έτσι, το έχετε πει και εσείς. Βεβαίως. Τους όρους τους βάζει όμως ο ελληνικός λαός και το ελληνικό πολιτικό σύστημα, το οποίο κρατάει τις τύχες του στα χέρια του. Αν κάνουμε μια αναδρομή στις κάλπες που στήθηκαν το 2014 και το 2015, θα καταλάβουμε ότι καθορίσαν το μέλλον γενιάς. Μην ξεχνάμε ότι εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι ψηφίζουμε, εκείνοι οι οποίοι νομοθετούμε, και το ότι υπάρχει σκληρή εποπτεία δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε τις τύχες μας στα χέρια μας. Mm-hmm. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Και κάτι άλλο, αν είναι να υπάρχουν προγράμματα με μεταρρυθμιστικό έντονα κομμάτι, τα οποία θα οδηγήσουν σε αλλαγή του παραγωγικού και οικονομικού μοντέλου, δεν είναι και η εποπτεία τέτοιου είδους κακοδεχούμενη. Ναι. Γιατί αν σκεφτούμε στο παρελθόν ότι... Μιλάτε για ελιγμούς, δηλαδή να γίνουν πολιτικοί ελιγμοί ή νέα διαχείριση της κατάστασης, κύριε Κανέλο. Μιλάω για κάτι πολύ συγκεκριμένο. Mm-hmm. Μιλάω για το εξής. Μας περνάνε από ακτινογραφία με βάση τα δείγματα γραφής που έχουμε δώσει. Σωστά. Γιατί το 12-15 και το Γενάρη του 2015 η χώρα ήταν σε αυτή την κατάσταση που θα είχε αποφύγει το 1+1, ένα μεγάλο δηλαδή τρίτο μνημόνιο. Σωστό. Και ένα μεγάλο κόστος για την οικονομία. Γιατί κάποιοι, όπως ο τότε Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ σαν συγκυβέρνηση, υπερέβησαν την εξαιρετικά αντίξωη πραγματικότητα του λαϊκισμού και της θύρας αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ και παράξαν έργο. Κανείς δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Αν πει την αλήθεια και αν είναι συγκεκριμένος. Τώρα είστε αναγκασμένοι πάντως και εσείς να λέτε, το λέω συνολικά για το πολιτικό σύστημα αναφέρομαι κύριε Κανέλο, γιατί είμαστε δεμένοι πιστάγκωνα, οπότε δεν έχουμε και πολλά περιθώρια. Άρα πάνε οι εποχές των ψεμάτων. Σωστά, καλά το λέω. Κοιτάξτε, αν κρίνω από αυτά που ζήσαμε το 2015-2018, θεωρώ ότι υπόθηκαν ψέματα που δεν έχουν ποθεί ποτέ ιστορικά. Ψέματα πάντα λέγονται και πάντα μπορούν να λέγονται. Ο λογαριασμός όμως είναι ακριβώς. Ναι, τελείωσε η εποχή των ψεμάτων γιατί πληρώσαμε τεράστιο λογαριασμό στην πραγματική μας ζωή και στην οικονομία το 2015-2018 και στα εθνικά θέματα και στην εξωτερική πολιτική. Και ξέρετε και κάτι άλλο. Είναι ξεκάθαρο ότι αν πούμε ότι είμαστε δεμένοι πιστάγκωνα σε έναν κόσμο που είναι παγκοσμιοποιημένος, ανοιχτός δηλαδή, και μπορεί ο ελληνισμός, όπως έχει αποδείξει ο εφοπλισμός, όπως έχουν αποδείξει οι Έλληνες του εξωτερικού που διαπρέπουν, όπως έχουν αποδείξει νέοι επιστήμονες, οι νέοι εργαζόμενοι σε άλλες κοινωνίες και σε άλλα κράτη, αν έχει να φοβηθεί ο ελληνισμός, mm-hmm. τι έχει να φοβηθεί όταν τα σύνορα είναι ανοιχτά για κάθε δημιουργικό Έλληνα. Ίσως είμαστε δεσμένοι πιστάγκωνα από την καθυστέρηση που υπάρχει από κατεστημένες νοοτροπίες στην ελλαδική επικράτεια. Ο ελληνισμός δεν είναι ποτέ δεμένος. Ο ελληνισμός έχει ανοιχτά φτερά. Ο ελληνισμός διαπρέπει όπου του επιτρέπεται. Αλλά η κοιτίδα είναι εδώ όμως, κύριε Κανέλο. Η κοιτίδα του ελληνισμού είναι εδώ. Οφείλουμε να κρατήσουμε τους νέους ανθρώπους, γιατί ξέρετε το brain drain, τι γίνεται. Ναι. Και είναι αλλά λογικό. Εγώ προσωπικά. Βλέπετε και τι γίνεται και με τις γεννήσεις. Εγώ είναι πολύ απλό. Το δημογραφικό βέβαια. Αλλά εγώ νιώθω δεμένος πιστάγκωνα από αυτούς που με κυνηγούν επειδή είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Από αυτούς που δεν με αφήνουν, όχι εμένα, τον κάθε άνθρωπο της γενιάς, να διακριθεί και να έχει κίνητρα αριστείας. Ναι, η αριστεία ήταν ρετσινιά στην Ελλάδα δεκαετίες. Ναι, οι ξεχωριστοί άνθρωποι περιθωροποιήθηκαν. Οι δημιουργικοί Έλληνες θεωρούνταν απατεώνες ή θεωρούνταν εγκληματικά στοιχεία. Υπήρχε αντιπαραγωγική κουλτούρα.
Οι κυβερνήσεις οι ελληνικές και η τελευταία κυβέρνηση είναι εκείνες οι οποίες δεν αφήνουν τις δημιουργικές δυνάμεις να απελευθερωθούν. Mm-hmm. Τι έχει να φοβηθεί δηλαδή ο Έλληνας, την Ευρωπαϊκή Ένωση? Ίσα-ίσα, αν δούμε τα πλεονεκτήματα που έχει, ας πούμε, το ελληνικό διαβατήριο μέσω της Σέγγεν, είναι από τα πιο ισχυρά, στα 10 πιο ισχυρά διαβατήρια του πλανήτη. Τι έχει να φοβηθεί ο Έλληνας? Τον κακό του εαυτό, μάλλον. Ακριβώς. Τον κακό του εαυτό. Λοιπόν, θα περιμένουμε τον Πρωθυπουργό στην Ιθάκη για τον δικό μας προορισμό και την Ιθάκη, κύριε Κανέλο. Ανασχηματισμό βλέπετε τώρα. Ένα πρώτο. Φημολογείται ότι θα γίνει Τετάρτη. Τετάρτη, ναι. Εύχομαι στο Υπουργικό Συμβούλιο, παρότι είναι αντίπαλο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, να επικρατήσει μια λογική για τον κύριο Τσίπρα, αφού πάμε σε εκλογές. Τουλάχιστον. Οπότε. Καλά, ο ανασχηματισμός μάλλον θα είναι για να φρεσκαριστεί λίγο και η κατάσταση. Κοιτάξτε. Άμα κρίνω από πρόσωπα που περάσανε στο παρελθόν, ήταν αναπαλαίωση, δεν είναι φρεσκάρισμα. Εγώ εύχομαι γενικά σε κάθε ανασχηματισμό οποιασδήποτε κυβέρνηση και οποιοδήποτε κόμματος να έρχονται ταλέντα, δηλαδή νέα πρόσωπα τα οποία έχουν να προσφέρουν και τους δίνεται αυτή η ευκαιρία σε κάθε πολιτικό χώρο. Δεν είμαι πολιτικά κομπλεξικός. Και εύχομαι ειλικρινά να σταματήσουμε να ζούμε με δάνεια πρόσωπα από το παρελθόν φθαρμένα. Υπάρχει πλούτος στελεχών, όπως υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία, υπάρχει και σε άλλους πολιτικούς χώρους. Η Νέα Δημοκρατία ξέρει ότι οι εκλογές έρχονται. Αλλά αυτό το οποίο ζητάμε σαν Νέα Δημοκρατία είναι και ένα άλλο πολιτικό πολιτισμό. Ξέρετε κάτι, είναι άλλο να συνομιλείς σαν κυβέρνηση με μια αντιπολίτευση επίπεδου και άλλο να συνομιλείς με λιθοβολισμούς. Πότε βλέπετε εκλογές τώρα, γιατί ακούγονται πολλά σενάρια. Ένα από αυτά είναι θα δούμε τι θα γίνει με τον ανασχηματισμό. Θα μπουν στελέχη των ΑΝΕΛ. Αν δεν μπουν, κάτι άλλο μπορεί να σημαίνει. Δεν το ξέρω. Λέω, τι για να κάνετε, κύριε Κανέλο. Αν γίνει ανασχηματισμός τέλη Αυγούστου, θεωρώ ότι οι εκλογές πάνε μέσα στο 19. Δεν γίνεται ανασχηματισμός. Αν γίνει ανασχηματισμός τέλη Αυγούστου, πάμε για το 19, λέτε εκλογές. Έτσι ναι. Πιστεύω. Εντάξει, την εκτίμηση σας. Γενάρη 19 ή Μάιο 19. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Δεν κάνεις ανασχηματισμό αρχές Σεπτεμβρίου για να κάνεις εκλογές τον Οκτώβριο, που ήταν απιθανό σενάριο μετά τη ΔΕΘ. Γιατί θα έχουμε και τη ΔΕΘ μετά. Εκεί θα είναι οι κυβερνητικές εξαγγελίες, αν θέλετε, και το μείγμα πολιτικής που θα ακολουθήσει. Η δικιά μου εκτίμηση, σας λέω ποια είναι, ότι αν γίνει ανασχηματισμός, οι εκλογές θα γίνουν από το Γενάρη του 19 και μετά. Θεωρώ προσωπικά. Θα πάρετε όλη την καυτή πατάτα ή την πρόκληση, όπως τη λέτε. Συντάξεις, μακεδονικό, ισκοπιανό. Θεσμικά ζητήματα. Και άλλα πολλά τώρα. Λειτουργία θεσμών, αξιοκρατία, δικαιοσύνη, ναι, τα πάντα. Διαφάνεια. Ναι, δεν είναι καυτή πατάτα. Και δεν είναι καυτή πατάτα για ένα μόνο λόγο. Γιατί στην πολιτική ο κάθε ένας είναι θελοντής. Μπαίνει εφόσον ξέρει και συναισθάνεται το μέγεθος των υποχρεώσεων και του καθήκοντος. Δεν υπάρχει περίπτωση στην πολιτική να κάνεις απλά το προσωπικό σου καπρίτσιο. Αυτό μπορεί να το κάνει κάποιος στη δουλειά του, αν είναι δικιά του δουλειά. Μπορεί να το κάνει στο σπίτι του, μπορεί να το κάνει στους φίλους του, στην κοινωνία, και αυτό ελέγχεται. Mm-hmm. Στην πολιτική εκλέγεσαι για να είσαι λειτουργός και να εξυπηρετείς το καθήκον της υπηρεσίας προς την πατρίδα. Βέβαια, έχει αλλάξει πολύ αρκετά χρόνια πριν η νοοτροπία με τα πολιτικά πρόσωπα. Διαφωνώ. Εδώ διαφωνώ. Θα δείτε ότι η πολιτική κάποιοι θα επιστρέψει. Κάποιοι το είδαν επαγγελματικά πλέον, κύριε Κανέλο, και το ξέρετε. Κοιτάξτε, έτσι. Υπό μία έννοια. Όλοι, σε υπό μία έννοια υπάρχει επαγγελματική διάσταση, αλλά θα το πούμε άλλη φορά υπό μία έννοια. Αλλά ξέρετε κάτι. Στην πολιτική επιστρέφουμε στις ρίζες. Αν το παρατηρήσετε διεθνώς, είχαμε μιλήσει για μια εποχή που θα κάναν κουμάντο μόνο οι τεχνοκράτες, μόνο οι τραπεζίτες, μόνο οι διαχειριστές, μόνο οι μάνατζερς. Τι βλέπουμε? Ισχυρά πολιτικά πρόσωπα σε μεγάλες δυνάμεις. Ισχυρά πρόσωπα με ισχυρές αποφάσεις και έντονο το στοιχείο της προσωπικότητας, η πολιτική είναι η φύση μας. Η φύση θέλει έμπνευση, θέλει ηγεσία, θέλει οξυδέρκεια. Άρα, όπως δεν τελειώνει η φύση, έτσι δεν τελειώνει η αξία της πολιτικής. Ένα μόνο πράγμα θα πω και το εύχομαι ειλικρινά, επειδή ξεκινάει μια νέα σεζόν, όλα να γίνουν ομαλώς. Χωρίς διχασμό, χωρίς επιθέσεις λάσπης, χωρίς πόλωση, αυτό που σας λέω. Ότι θα πρέπει το προεκλογικό κλίμα και το πολιτικό κλίμα να έχει ένα επίπεδο. Γιατί αν είναι φεύγοντας ο ΣΥΡΙΖΑ να βάλει φωτιά και να κάψει τα σπαρτά, αυτό θα είναι κακό για τη χώρα. Μάλιστα. Είμαι ξεκάθαρος σε αυτό. Λοιπόν, και τόνους δημιουργικούς και ήρεμους. Και επιχειρήματα και πειθώ. Όχι επειδή έχονται εκλογές ξαφνικά να ξεσαλώσουμε,
Να δούμε τι, θα περιλαμβάνει και τα ψηφοδέλτια, θα περιλαμβάνουν τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Κανέλο, γιατί και εσείς έχετε εκφραστεί ότι είστε στη διάθεση του κόμματος τώρα ή αργότερα, αναλόγως. Ναι. Όταν λέω στη διάθεση του κόμματος, δεν εννοώ μόνο για το ψηφοδέλτιο, αυτό το έχω πει. Ναι, ναι, εννοώ. Αλλά μπορεί να είστε σε μια λίστα υποψηφίων βουλευτών. Έτσι, εντάξει, μην κρυβόμαστε, κύριε Κανέλο. Κοιτάξτε, είναι όλα πιθανά. Θέλω να πω ότι τα πρόσωπα που θα τα απαρτίζουν, γιατί υπάρχουν και αλλαγές, υπάρχουν άλλες προοπτικές, ξέρετε τι εννοώ. Μήπως δούμε μία από τα ίδια με κάποιες μικροπροστίκες οι οποίες δεν θα αλλάξουν τίποτα. Κοιτάξτε, για δεν το φρεσκάρισμα ξέρω. Που δεν σας το λέω. Ξέρω αυτό. Εγώ πιστεύω ότι θα ανανεωθεί το πολιτικό προσωπικό και το πολιτικό σύστημα τα επόμενα 2-3 χρόνια εξ ανάγκης και εκ φύσεως. Δηλαδή, δεν μπορεί κανείς να αφήσει την πολιτική σκηνή στη χώρα στάσιμη. Η πολιτική σκηνή θα πάει μπροστά ανανεωμένη και ριζοσπαστική. Αυτό το χρειάζεται η πατρίδα και το χρειάζεται πάνω απ' όλα η εποχή μας. Από εκεί και πέρα, όποιος πάει κόντρα σε αυτή τη λογική, στην πραγματικότητα, βάζει βόμβα στα θεμέλια των σχεδιασμών του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ριζοσπάστης και ανανεωτής και θεωρώ ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης γνωρίζει τι και πότε πρέπει να κάνει. Σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ, κύριε Κανέλο.